Δεν νομίζω να έχει μοιραστεί αυτό, να σας το διαβάσω αν θέλετε. Θα διαβάσω λίγο. Με την επιστολή θέλαμε να κάνουμε επίσημα γνωστό στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ήρθε πλέον η ώρα να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια και να αποδοθούν από τις αρχές της πόλης οι οφειλούμενες τιμές στο πρόσωπο του Θεόφιλου Παπαδόπουλου. Σύμφωνα με όλους τους ερευνητές της περίοδου της ταραγμένης δεκαετίας 40-50, η ιστορία της πόλης δεν σταμάτησε το 36 και ως διαμαγεία συνεχίστηκε την 8η Μαρτίου 1945, όπου επανήλθε με νόμο στα δημαρχιακά του καθήκοντα ο προπολεμικός δήμαρχος Πυγμαλίων Χριστίδης. Η ιστορία της πόλης συνεχίστηκε και στην περίοδο της βουλγαρικής κατοχής και μετά την απελευθέρωσή της. Ως γνωστόν, η πόλη παραδόθηκε από τους Βουλγάρους που είχαν εντωμεταξύ συμμαχήσει με το Ρωσικό Κόκκινο Στρατό στις δυνάμεις του 81ου Συντάγματος της 7ης Βεραρχίας του Ελλάς στις 11/1944. Την επομένη, 12/1944, ο λαός της Ξάνθης εξέλεξε δήμαρχο της πόλης με συντριπτικό ποσοστό 94% τον προτινόμενο από το ΕΑΜ Θεόφιλο Παπαδόπουλο Γεωπών από την Ξάνθη με σημαντική αντιστασιακή δράση. Ταυτόχρονα εξέλεξαν τον πρώτο αιρετό νομάρχη της χώρας, επίσης προτινόμενο από το ΕΑΜ, δικηγόρο συμβουλιογράφο Ξάνθης Λάκη με εντός παρεθέσεως Μιχαήλ Παπαπέτρου. Ο Θεόφιλος Παπαδόπουλος παρέμεινε στη Δημαρχία της Ξάνθης από 12/1944 μέχρι 7/3/1945 και παρέδωσε την πόλη στις αρχές όπως ορίζονταν από τη συμφωνία της Βάρκησας 12/1945. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Παπαδόπουλου παρουσίασε σπουδαίο έργο που μνημονεύεται από πολλούς ερευνητές και ιδίως από τον συμπολίτη μας ιστοριογράφο κ. Θωμά Εξάρτη. Γίνεται λοιπόν εμφανές ότι για τους γνωστούς μεταφυλιακούς λόγους το όνομα του κ. Θωμά Παπαδόπουλου ουσιάζει από την επιγραφή που κοσμεί το Δημαρχείο της Ξάνθης με τους διατελέσαντες δημάρχους. Θεωρούμε πως είναι καθήκον του Δημοτικού Συμβουλίου να αποκαταστήσει την ιστορική ανακρίβεια και να αποδώσει το οφειλόμενο μεταθάνατο ηθικό φόρο τιμή στο Θεόφιλο Παπαδόπουλο, αναγράφοντας το όνομά του στους διατελέσαντες δημάρχους της Ξάνθης. Επιπλέον θα μπορούσε να αποδοθεί στον Δήμαρχο Θεόφιλο Παπαδόπουλο και στον Νομάρχη Παπαπέτρου το όνομά του θυμητικά σε δρόμο της πόλης και να αναργωθεί μια τελετή τιμής με την οικογένειά του αποδίδοντας σχετική πλακέτα. Καταρχήν δεν ξέρω αν το